Καμπουράκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είστε το πρώτο κανάλι, η πρώτη δημοσιογράφη σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας που με φιλοξενείτε ως υποψήφια περιφερειάρχη. Υποχρέωσή μας να είναι, σας... με αφήστε τις ευχαριστίες. Ε... Όχι, μας... όχι, θα ήθελα όμως να σας πω ότι θυμήθηκα με συγκίνηση μπορώ να πω ότι επίσης με είχατε φιλοξενήσει τότε ως εργαζόμενη και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης το 2009 καλύπτοντα τι μεγάλε κινητοποιήσει που έκαναν οι εργαζόμενοι στην κλωστοφαντουργία του και το Λαναρά το δώσατε, ναι, 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 Και ναι, 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 τον αγώνα που δώσανε. Και βέβαια ο αγώνα εκείνο δεν ήταν νικηφόρο. Άφησε όμω ισχυρέ παρακαταθήκε στο εργατικό κίνημα. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά από την εκπομπή, η εκπομπή σα θα φέρει γούρι στον αγώνα που δίνουμε για να γκρεμίσουμε, όπω είπατε, το κάστρο τη. Όπω είπα εγώ, βέβαια. <laughs> το κάστρο <laughs> της μνημονιακής πολιτικής γιατί το, το μεγαλύτερο Για... κάστρο τη μνημονιακή πολιτική στη χώρα. Γιατί, κυρία Χαράρα, το χαρακτηρίζετε μνημονιακό κάστρο, Γιατί η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και η διοίκηση τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία εφάρμοσε και υλοποίησε όλε τι μνημονιακέ πολιτικέ, δεν αντιστάθηκε σε κανένα μνημονιακό μέτρο και σε καμία μνημονιακή επι... επιταγή, συνέβαλε με την δράση της και με την διοίκησή της στο να ξεπουληθούν οι δημόσιες υπηρεσίες ε, που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη να, αξιο, να ξεπουληθούν σε ιδιώτες φιλέτα της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας τι έχει, δοθεί, τι, τι, σε, έχει, δοθεί κάτι αλήθεια, έχει πουληθεί κάτι έχει, έχει έχουν, διότι... έχουν, τι, έχουν ε? βγει για ξεπούλημα α, Έχουν έχουνε, βγει, ναι, 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 ναι. έχουν βγει, για ξεπούλημα αρκετές επιχειρήσεις που για, για μας, για το συνδυασμό μας, Μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό τι ρόλο εννοεί, το λιμάν, το για, την και ανάπτυξη, για την ανάπτυξη όλη τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Εννοώ το αεροδρόμιο Μακεδονία τη Θεσσαλονίκη, εννοώ το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, εννοώ το νερό τη Θεσσαλονίκη, εννοώ τι επιχειρήσει ενέργεια, εννοώ την Εγνατία Οδό, το σιδηρόδρομο και ο κατάλογο είναι μακρύ. Εκτό όμω από αυτά, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την επόλυση με την, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ δεκάδων στρεμάτων, χιλιάδων στρεμάτων δημόσια γη σε όλη την περιφέρεια κεντρική Μακεδονία και η περιφέρεια κεντρική Μακεδονία αντί να σταθεί αρρωγό στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι, συμπαραστάτη ενεργό στον αγώνα που δίνουν τα κοινωνικά κινήματα σε όλα την περιφέρεια κεντρική Μακεδονία δεν έκανε τίποτε, έμεινε παντελώ άφωνη στην άσκηση αυτών των πολιτικών, των μνημονιακών πολιτικών και των επιταγών. Yeah, και αφού λένε με ότι με τον Λιμάν διαφωνούν, ρε παιδί μου. και ο Τζιτζι Κώστα και ο Βιωαννή, τον είχαν πριν από λίγο, είπαν όχι, το Λιμάν δεν θέλουμε να πουληθεί. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Λένε, είναι, λένε. Είναι, είναι, άλλο το να λε και να εκφράζει συμπάθεια σε μια σειρά με, μέτρα μνημονιακά που οδηγούν στην απόλυτη καταστροφή και άλλο το τι κάνεις πραγματικά. Θέλω να σας πω ότι εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να δούμε λίγο για τον κύριο Τζιτσικώστα, φέραμε επανειλημμένα τα ζητήματα που έχουν σχέση με περιβαντολογικά εγκλήματα που συντελούνται σε όλη την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας. Φέραμε επανειλημμένα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ιδιωτικοποίηση του νερού και μέχρι σήμερα η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και η διοίκηση της περιφέρεια, ο κύριος Διτσικώστας συγκεκριμένα, <Το> δεν έχει τοποθετηθεί για μείζωνα ζητήματα που έχουν ε, ε, σοβαρέ επιπτώσει σε όλη την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, στου κατοίκου τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Δεν ε. μου λέτε. Βέβαια, εσεί είστε, στη, ε. είστε στην. Συγγνώμη, ε, ε, Είστε στην ε, περιφέρεια. Και ο Μπουτάρη είναι ίδια πολιτική έχει, λέτε εσεί. Μνημονιακή. Ε, δεν άκουσα τι είπατε. Και ο Μπουτάρη, λέω, έχει την ίδια πολιτική. Αν και είναι για το ε, Δήμο. Εν πάση τώρα. Ο κύριο Μπουτάρη ασκεί μια πολιτική στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Ε, ναι, Εμεί στο Δήμο Θεσσαλονίκη υποστηρίζουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο υποψήφιο. Δεν συμφωνούμε με την πολιτική του κυρίου Μπουτάρη, αλλά είναι ζήτημα του κεντρικού Δήμου τη πόλη μα. Να, ναι. ε, να ρωτήσω κάτι. Να επαναλάβω την ερώτηση που σα έκανε ο συνάδελφο από την Αυγή ε, σε μια συνέντευξη που δώσατε πρόσφατα. Ε, στο Μαξίμου λένε ότι στο δεύτερο γύρο θα είναι οι δύο του, ο κύριο Ιωαννή και ο κύριο Τζιτζικώστα Εσεί αυτό. <κυλή> ε, και <κυλή> εσεί <κυλή> στην απάντησή σα το χαρακτηρίσατε την κάθοδο δύο υποψηφίων από τη μήτρα της ε, ε, Νέας Δημοκρατίας ας πούμε, το χαρακτηρίσατε ως κόλπο Κοιτάξτε, Γιατί? αυτό το σκηνικό α, θα σας πω, αυτό το σκηνικό που έχουμε δει στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονίας να υπάρχουν Δύο υποψήφοι από τα σπλάχνα από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας το έχουμε δει και αλλού το βλέπουμε εξάλλου και στον κεντρικό δήμο της χώρας μας, το Δήμο Αθηναίων όμως νομίζω ότι η, τα επιτελεία του, της, ε, της Νέας Δημοκρατίας θα διαψευθούν το βράδυ των εκλογών στις 18 Μαΐου. Εμείς είμαστε με σιγουριά στο δεύτερο γύρο και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να αρχίζει να παναγυρίζει. Πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά και το τι έκανε μέχρι τώρα και τι πολιτικές άσκησε και να γνωρίζει με σιγουριά ότι οι πολίτες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα στείλουν το συνδυασμό μα στον πρώτο γύρο με μεγάλη διαφορά. Στο και θα απογοητεύσουν. Από τον ναι. πρώτο γύρο Από στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Με μεγάλη διαφορά και θα απογοητευτούν τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και όσοι έστησαν αυτά τα τερτύπια. Όπω mm -hmm. ε, συνήθω γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει, αν πάτε στο δεύτερο γύρο, κάποιες συμμαχίες πρέπει να γίνουν. Ε, 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 Αλλιώ, ε, ε, κάποιε δεξάμενες πρέπει να αναζητήσετε. Εάν δεν πάτε στο δεύτερο γύρο, είσαστε πρόθυμοι να κάνετε κι εσείς κάποιε συμμαχίε υπέρ κάποιου άλλου. Όχι, κύριε Οικονομία. Εμεί θα είμαστε στο δεύτερο γύρο με σιγουριά. <coughs> δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν από του δύο υποψήφιου μνημονιακούς που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, που είναι βγαλμένη από τα σπλάχνα τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί, επειδή θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Δεν θα έχετε και το καλούμε... Καλούμε όλους, όλους τους κατοίκου τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας, καλούμε όλους τους πολίτες να ενισχύσουν και να βγάλουν πρώτο στις 25 Μαΐου το συνδυασμό μας, για να στείλουμε ένα μεγάλο μήνυμα, για να γκρεμιστούν τα κάστα της μνημονιακής πολιτικής και ένα τέτοιο μεγάλο ο, κάστρο ο, ήταν ο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. στις εκλογές προηγούμενες, έτσι για να αποκτήσω μια βάση για δεν την ξέρω, τι δύναμη είχε στι εκλογέ σε όλη την περιφέρεια. Στι εθνικέ εκλογέ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να δούμε από τη βάση αυτών πα... που του... πατάτε στη... χοντρικά. Ναι, ναι. Δεν στις εκλογές; Ναι, ναι, κύριε Καμπουράκη θα σα πω. Στι εκλογέ του 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονία είχε ένα ποσοστό τη τάξη του 23,4%. Με τη Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερο. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ναι, είναι κυριαρχή στην περιφέρεια. Αλλά όχι διπλό, ρε, ρε παιδί μου, να κατεβάζει δύο υποψήφου και να περάσει τον αυτό. Εντάξει, τώρα, ε, ναι. ναι. Ε, 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 κοιτάξτε, ε, γι' αυτό εμεί χαρακτηρίσαμε αυτήν όλη την ιστορία ω ε, ε, ένα τέχνασμα επικοινωνιακό. Ο σκοπό αυτού του τεχνάσματο είναι να συσπηρωθεί η πλειοψηφία του συντηρητικού χώρου απέναντι σε έναν μνημονιακό υποψήφιο και απέναντι σε ε, 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 να συσπηρώσουν του μνημονιακού ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλο να συσπυρώσει του αντιμνημονιακού ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν κάνετε μια βόλτα κι εσεί μέχρι τι Έρε να πάτε να βρείτε του καραμαλικού που τσακώνονται, α πούμε. Ε, ε, ε όχι ε, κύριε Καμποράκη, Εγώ επισκέφτηκα τι ΣΕΡΕΣ έκανα τρει μέρε περιοδία. Δεν πέρασα από την πρώτη Σερών. Ε, όχι, δεν πέρασα από την πρώτη Σερών, από του κατοίκου πέρασα, yeah, αλλά yeah, δεν πήγα yeah. να προσκυνήσω. Ε, yeah, καλά λίγο. Ο συνδυασμό μα και θέλω να το πω, είναι συνδυασμό που, που πίσω από το συνδυασμό μα δεν κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο συνδυασμό μας δεν εκφράζει τα λεγόμενα πολιτικά τζάκια που κυριάρχησαν όλη την περίοδο και στην διοίκηση τη περιφέρειας Κεντρική Μακεδονία. Εμεί εκφράζουμε τον κόσμο του καθημερινού μόχθου, τον κόσμο τη εργασία. Εγώ προσωπικά, όπω το ξέρετε πολύ καλά, Είμαι εργαζόμενη στον ιδιωτικό yeah, τομέα yeah. από τον κλάδο του ηματισμού κλωστιφαντουργίας από το 1978. Η πλειοψηφία του, του συνδυασμού μας, η υποψήφιοι μας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες είναι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, αγρότες, μικροεπαγγελματίες, νέα παιδιά, πολίτες που έχουν περιβαντολογικές ευαισθησίες. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε αυτό Τώρα τον κόσμο. Δεν μου λέτε Θέλουμε να εκφράσουμε τον κόσμο τη εργασία του καθημερινού μόχθου. Επί ευκαιρία... Και καλούμε αυτούς, αυτόν τον κόσμο που βλέπει μέσα στο συνδυασμό μα, το πρόγραμμά μα, τι αγωνίε και τι ανάγκε του. Να μα στηρίξει Δεν μου λέτε, με επί την τη ευκαιρία, εκεί, συμμετοχή εκεί στη στη, 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 Βέρεια, αυτή γίνεται με την κλωστοβιά. Δεν έχει μείνει τίποτα, έτσι. Εκεί δηλαδή που Όχι, πήγαινα και μην, κάναμε τι ναι, ναι, ναι. Από... ναι. Και πρέπει να, να ομολογήσω και το λένε και οι εργαζόμενοι από τον όμιλο, από τον ναι. όμιλο Λαναρά, από την κλωστιφατουργία Λαναρά, ότι τα ρεπορτάζ που είχατε κάνει ήταν με μεγάλη ευαισθησία. Ναι, και επειδή του συναντώ θα... τώρα σε, στην προεκλογική περίοδο όλου αυτού, του εργαζόμενου, τι συναδέρφει και του συναδέρφου μου, ε, το θυμούνται με συγκίνηση τα ρεπορτάζ που είχατε κάνει. Το θέμα είναι ότι Φετάξτε, η καταστροφή. καταστροφή. Η, η, η καταστροφή είναι συνολική. Εγώ θέλω να σας πω ότι μόλις προχθές το Eurostat έχει βγάλει τα στοιχεία για την ανεργία. Η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας είναι η περιφέρεια, μέσα στις 10 πρώτες περιφέρειες των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πρώτη στο συνολικό αριθμό της ανεργίας, των ποσοστών ανεργίας. Έχουμε 33% ποσοστό ανεργίας. Είναι. Έχουμε όμως... Έχουμε όμως το μεγαλύτερο ποσοστό στην ανεργία στους νέους και επίσης έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργία. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτοί Αυτό. είναι κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα οι πραγματική μου αντίπαλοι και αυτούς καλούμε μέσα από το πρόγραμμά μας να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα και η πραγματική μα αντίπαλη. Σα ευχόμαστε ναι. καλή συνέχεια καλά. και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλά να Με Όλοι μα την καρδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.